νέα έκθεση ζωγραφικής συγκεντρώνει τις νέες εικαστικές δημιουργίες της Βέτας Ρέισι. Στα έργα μπλέκονται οι μεταφυσικές αγωνίες της, οι εσωτερικές αναζητήσεις, η ανάγκη για λύτρωση, ελευθερία και αυτογνωσία. Η νέα μου δουλειά έχει τίτλο καταρχήν ένα σχήμα οξύμορο. Γιατί ακριβώς αυτό είναι. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε όλοι μας καθημερινά, οι αγωνίες μας, οι θλίψεις μας, ο πόνος μας, μαζί όμως και με μία ανάγκη ελευθέρωσης, εξέλιξης, δημιουργίας, μία ανάγκη εσωτερικής αναζήτησης. Οπότε ακριβώς αυτό είναι. Και ένας ακόμα λόγος που είναι σχήμα οξύμορο είναι γιατί δεν ακούει σε συγκεκριμένη τεχνική, δεν ακούει σε συγκεκριμένο ύφος. Έχει όμως πάντα μια ιδιαίτερη ματιέρα και μια μανιέρα, νομίζω δική μου. Είναι μεγάλη χαρά μας που φιλοξενούμε τα έργα της Βέτας Ρέισι στην έκθεση με τίτλο «Σχήμα οξύμορο». Η κυρία Ρέισι είναι από τους πρώτους καλλιτέχνες που επισκέφθηκε την έκθεση και μας εμπιστεύτηκε και νομίζω ότι έκλεισε ο κύκλος και ήρθε η ώρα να εκθέσει σε εμάς και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Η δημιουργός γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στο Αμπερντίν της Σκωτίας. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και σε κέντρα πολιτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το μικρόβιο της τέχνης δεν το ανακάλυψα εγώ, το ανακάλυψε μια καθηγήτριά μου και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Δεν είχα ανακαλύψει καν την επιθυμία. Η ζωγραφική σαν παιδί ήταν ένα πολύ μάθημα που με ταλαιπωρούσε πάρα πολύ και δεν το ήθελα καθόλου, δεν το αγαπούσα καθόλου. Παρ' όλα αυτά, όταν κέρδισα ένα βραβείο σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής, τότε άρχισα να σκέφτομαι τα πράγματα και να τα βλέπω διαφορετικά. Νομίζω όμως ότι αυτό που μου έδωσε το έναυσμα και το ελφατήριο ήταν η πρώτη μου ατομική έκθεση, όπου πουλήθηκαν όλα μου τα έργα, κάτι πάρα πολύ δύσκολο για μένα, ήμουν ακόμα και στο Λύκειο, αλλά αυτό ήταν που με έκανε τότε να αισθανθώ ότι πραγματικά είναι αυτό με το οποίο θέλω να ασχοληθώ. Η έκθεση με τίτλο «Σχήμα οξύμορο» είναι ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό έως τις 28 Μαρτίου.